Το κοινοβούλιο. Κατά σύμπτωση είναι εδώ ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είναι ο πιο αρμόδιος για να σας απαντήσει για αυτό το οποίο είπατε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο, ορίστε. Λυπάμαι που η κυρία Χριστοφιλοπούλου βάζει αυτό το ζήτημα. Θα δείτε γιατί λυπάμαι. Διότι χθες συνέβη ένα απαράδεκτο γεγονός στο εντευκτήριο, όπου συνδικαλιστές, δικηγόροι εστράφησαν εναντίον βουλευτών και αναπτύχθηκαν διάλογοι αρκετά οξείς στα όρια του μπούλινγκ των βουλευτών εντός της Βουλής. Δεν έδωσα καμία σημασία, παρότι είχαν πλημμυρίσει τα site και παρότι ήταν στημένο το επεισόδιο. Στημένο. Γι' αυτό λέω λυπάμαι. Γι' αυτό λυπάμαι, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Γι' αυτό λέω λυπάμαι το ότι πήρατε την ευθύνη να το πείτε. Διότι δεν έδωσα καμία. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, μιλάει ο πρόεδρος της Βουλής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έδωσα. Θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση, ναι ή όχι. Κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι δεν αντιδεχθούν. Αλλά να αφήσουμε τον πρόεδρο της Βουλής να μιλήσει. Για το όνομα του Θεού. Δεν έδωσα καμία συνέχεια. Επίτηδες δεν έδωσα καμία συνέχεια, ακριβώς επειδή είμαι αρκετά έμπειρος και δημοκρατικός, στο να μην δώσουμε τροφή σε αυτό που ήδη από χθες στις 6 ώρα το απόγευμα, για όσους ίσως απ' έξω δεν έχουν αρκετά δυνατή φωνή, όπως πάρα πολλοί άλλοι είχαν δυνατή φωνή και τους ακούσαμε και χθες και προχθές και τους ακούμε και σήμερα, και θελήσαν εντός του Κοινοβουλίου να διαδραματιστούν γεγονότα με τα οποία άμεσα, σε άμεση επαφή, γεμίζανε όλα τα site χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα που έγινε και το άλλο, δεν θα το ονομάσω απαράδεκτο, από συνδικαλιστές, είναι στα όρια του γκροτέσκου, να απειλούνται όλοι οι βουλευτές από όλα τα επιμελητήρια ότι θα διαγραφούν ανάλογα με την ψήφο τους, ανάλογα με την ψήφο τους. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο επιχειρήθηκε και σήμερα να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, με ραντεβού που δίνονται εντός του εντευκτηρίου, που είναι συγκεκριμένος χώρος για τους βουλευτές και για τις συζητήσεις τους, ενώ μπορούν να δοθούν αυτά τα ραντεβού και πρέπει στα γραφεία των κομμάτων και σε ειδικές αίθουσες της Βουλής που μπορούν να δοθούν επί τούτης, και από το πρωί υπάρχουν φορείς σε γραφεία των κομμάτων στο δεύτερο όροφο. Αυτό λοιπόν το οποίο επιχειρείται και συνεχίζει να προσπαθήσει να επιχειρηθεί εν ώψη και της βραδινής συνεδρίασης στο εντευκτήριο, δεν θα επιτραπεί. Δηλαδή στο εντευκτήριο δεν θα γίνεται μία διαμάχη λεκτική ή οποιαδήποτε άλλη εύλογη ανάμεσα στην ένταση, ανάμεσα σε συνδικαλιστές και βουλευτές. Δεν είναι αυτός ο χώρος, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς, είναι ανοιχτό το γραφείο μου, είναι ανοιχτά τα γραφεία όλων των κομμάτων, των προέδρων των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών ομάδων, να πούνε τα αιτήματά τους, να πιέσουν, να παραστούν. Το άλλο δεν θα συνεχιστεί. Και λυπάμαι που πήρατε την ευθύνη να φέρετε το θέμα στο Κοινοβούλιο, διότι μου δώσατε όχι την ευκαιρία, τη δυστυχή ευκαιρία πρωινιάτικα να σας πω επί της ουσίας το τι επιχειρήθηκε να συμβεί. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Αποστόλου για 3 λεπτά από το Υπουργικό Έδρανο να δώσει